Τετάρτη, 3:15 απογευματάκι και το τοπικό ντέρμπι είναι σε εξέλιξη. Ο Καλλιμνιακός με τους Αργοναύτες σε αγώνα κυπέλου. Για περισσότερες λεπτομέρειες και για την πορεία του Καλλιμνιακού, ο Γιάννης Γιαννικουρής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Καλλιμνιακού. Γιάννη μου, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλο τον κόσμο. Παιχνίδι κυπέλου. Ο νικητής φτάνει στους 8 του κυπέλου του Δωδεκανήσου. Η ομάδα μας είναι ανεβασμένη. Πρόκειται από 3 συνεχόμενα νικηφόρα αποτέλεσμα. Το κύπελλο. Αποτελέσματα. Αποτελέσματα νικηφόρα. Εκτός έδρας μάλιστα, επί το πρωτοπόρο Πάτμου και Αντίμαχου. Έχουμε σκαρφαλώσει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας. Συγγνώμη. Ο Καλλιμνιακός αυτή τη στιγμή είναι πρωτοπόρος. Πρωτοπόρος στο πρωτάθλημα. Μπράβο. Και πλέον ο στόχος πρωταθλήματος είναι πλέον εφικτός. Τέλεια. Πιστεύουμε ότι το κύπελλο βέβαια είναι ο δεύτερος στόχος μας. Ο στόχος είναι το πρωτάθλημα. Ελπίζουμε σε ένα καλό παιχνίδι. Εξήγησε μου, ρε Γιάννη μου, αυτή τη μεταμόρφωση του Καλλιμνιακού, γιατί ξεκίνησε όχι καλά. Πιστεύω ότι ήταν λόγω του κορονοϊού. Είχαν τα παιδιά, είχαν 2 χρόνια παίξει ποδόσφαιρο. Ήταν δύσκολη η πάνωδος στον αγωνιστικό χώρο, αλλά επειδή είναι καλοί ποδοσφαιριστές, ο χρόνος τους δικαίωσε και βγαίνουμε στον αγωνιστικό χώρο. Το μάτς τώρα είναι στο 1-0. Το μάτς είναι 1-0, έχει σκοράρει ο Γιώργος Αλαχούζος. Ευελπιστούμε το αποτέλεσμα να κυλήσει ομαλά. Δεν θα έχουμε πρόβλημα, πιστεύω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Το παιχνίδι μέχρι τώρα είναι μοιρασμένο. Οι Αργοναύτες αμήνονται σε αυτή την χρονική περίοδο. Νέα παιδιά. Και αυτό είναι το αισιόδοξο. Από την άλλη πλευρά βέβαια ο Καλλιμνιακός είναι φορτωμένος με περισσότερη πείρα. Ποδοσφαιριστές που, να, όπως βλέπετε τώρα τον Κοκκινίδη μπροστά, έχουν παίξει πολλά χρόνια με την ομάδα του Καλλιμνιακού. Τα πιτσιρίκια των Αργοναυτών στέκονται πολύ πολύ καλά. Κόρνερ με το Λελέκι για τον Καλλιμνιακό. Τι κάνει ο αρχηγός του Καλλιμνιακού? Πειθαρχικό παράπτωμα. Από την ομάδα? Ναι, εσωτερικά. Δεν συμμετέχεις στις προπονήσεις? Όχι, όχι, κάτι άλλο. Παρεξήγησε για τις προπονήσεις. Λύθηκε. Λύθηκε. Στο άλλο παιχνίδι θα είσαι? Εννοείται. Καλά πάει ο Καλλιμνιακός, Ναι, χαρά πάμε. Πρωτοπόρος στη βαθμολογία? Ναι, με ένα παιχνίδι λιγότερο είμαστε. Το περιμένατε αυτό? Εννοείται. Υλικό υπάρχει. Αγώνες με τη διοίκηση πολύ υπάρχει. Όλα καλά. Ο μικρός ο Χουρδάς. Μα δεν μπουν για αυτός. Και αυτός τιμωρημένος. Οι δύο μας. Έλα Χουρδά, και εσύ πειθαρχικό παράπτωμα. Και εγώ. Είναι άλλο όταν η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Να σταματήσουμε λίγο. Παρεξήγηση μόνο. Παρεξήγηση. Ναι, λύθηκε η παρεξήγηση. Λύθηκε κανονικά. Να φανώ. Οι παίχτες του Καλλιμνιακού ζητούν πέναλτι, αλλά ο Ρεόπουλος, ένας πεπειραμένος και εξελίξιμος διαιτητής, έχει διαφορετική άποψη. Και για να το λέει ο Ρεόπουλος, έτσι πρέπει να είναι. Έμαθα ότι προέρχεσαι από τις ακαδημίες της ΑΕΚ. Μάλιστα. Και παίζεις το Φωστήρα. Ναι. Και είσαι εδώ τώρα με... Στρατό. Στρατό. Ναι. Και σε δώσαμε υποσχετική, έτσι, για ένα χρόνο. Ναι. Πώς βλέπεις τον Καλλιμνιακό? Καλή ομάδα. Το επίπεδο τώρα του ποδοσφαίρου, γιατί έχεις μάθει να παίζεις με μεγαλύτερες ομάδες. Εντάξει, δεν έχει άλλο. Είναι διαφορετικό. Διαφορετικό, ε. Ναι. Αλλά έχει άλλα ωραία αυτή. ΑΕΚΑΡΑ τελικά. Ναι, ΑΕΚΑΡΑ. Μπράβο. Το όνομά σου? Γιονύση. Νέος προπονητής του Καλλιμνιακού, Παναγιώτης Βυθούνκας. Παλιά μεγάλη δόξα του Καλλιμνιακού. Παναγιώτη, πάει καλά ο Καλλιμνιακός? Βάσει των αποτελεσμάτων και με την απόδοση που έχουν τα παιδιά, νομίζω ότι πάμε καλά. Πάμε για πρωτάθλημα δηλαδή? Στόχος είναι το πρωτάθλημα? Όχι, στόχοι δεν υπάρχουν. Παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν υπάρχει στόχος για πρωτάθλημα. Αν έρθει, με για την χαρά του. Ευχαρίστω. Καλή επιτυχία και καλές επιτυχίες να έχετε στο μέλλον. Να είσαι καλά.